Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό είναι για σας για την επίσκεψή μας. Του είπα ότι θέλω να βρεθώ πριν που γύρισα τον δρόμο εδώ πέρα στην Μυτιλίνη προσωπικά. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να ξέρετε ότι απολαμβάνετε όχι μόνο της εκτίμησής μας αλλά και της έμπρακτης στήριξης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπετε και θα το δείτε και στην πορεία, στις δυνατότητες που έχετε να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, τα περισσότερα μέσα, τα οποία προσθέτει συνέχεια το κοινωνικό σκάφι όλων των ειδών. Καλημέρα σας από το 090. Ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, να έχετε μια καλή χρονιά με υγεία και βέβαια να σας ευχαριστήσω για ό,τι έχετε κάνει αυτόν τον δύσκολο χρόνο, προστατεύοντας τα σύνορά μας, τα ελληνικά σύνορα, τα οποία ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης. Θέλω να ξέρετε ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το έργο του Λιμενικού Σώματος. Γι' αυτό και σήμερα, στο γύρισμα του χρόνου, ήθελα να βρεθώ εδώ πέρα στη Μυτιλίνη, να σας μεταφέρω προσωπικά τις ευχές μου και να γνωρίζετε ότι απολαμβάνετε όχι μόνο της εκτίμησής μας, αλλά και της έμπρακτης στήριξής μας. Σε εσάς, κύριε Κυβερνήτα, και στο πλήρωμά σας και σε όλα τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στις γυναίκες και στους άντρες αρχηγέ, να έχουμε μια καλή χρονιά, όπως είπε ο αρχηγός, με ηρεμία στο Αιγαίο. Υγεία και χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Over. Πάμε, πάμε, πάμε. Άκουρη σε δεξιά. Είναι ζώνη που έχει καθαριστεί τώρα και θα γίνονται αντικλημμυρικά έργα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, θα υπάρξει μετακίνηση και θα γίνουν αντικλημμυρικά έργα και σε άλλες περιοχές. Ναι. Αυτά που έχουμε δηλαδή είναι τα αντικλημμυρικά που γίνονται. Ναι, τα χωματολογικά. Ποιος τα κάνει. Ο Άκτονος. Εκείνη είναι το δίκονο. Αυτό ήταν πριν. Τώρα ψήσα το δείξω. Ήταν πώς ήταν και πώς είναι τώρα. Και εδώ είναι όλη η αποτύπωση των έργων που γίνεται. Έχει λίγο. Αυτό θα μείνει. Ναι, εδώ πάνω έχει ένα γηπεδάκι, αν βλέπετε ήδη εκεί πάνω έχει ένα γήπεδο και παίζουν. Α, ωραία, θα το φτιάξω. Πάνω εκεί το φτιάχνουμε. Ναι. Εδώ είναι τα ράπτους που σας έδειξα. Ναι. Εδώ είναι η μία γειτονιά, η Ιαπανή. Και εδώ είναι η παραλία που. Η άλλη παραλία του αεροπλάνου. Έχει δύο, και ένα μία στο μαγείο και μία στο βορειά. Είναι το λέω έτσι. Έχει και περιμετρικό δρόμο για να μπορούν να κάνουν την recreation. Θα μας πει κάποιος για τον Άκτορ Φτέρνα. Πώς θα κάνουμε. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά κύριε Πρωθυπουργέ. Καλημέρα κύριε Ταξιάρχε, καλή χρονιά και σε εσάς. Υγεία και χαρά στην οικογένειά σας. Συνταγματάρχης Δελίστοδος, βοηθός επιτελάρχη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά κύριε Πρωθυπουργέ. Και σε εσάς χρόνια. Άγιος Βασίλης έρχεται κι όλους μας καταδέχεται από την Κεσαρία σύσσαρκος, σύσσαρκο της Αγγυρία. Καλή χρονιά! Βάζουμε εδώ σε ειρήνη, επιτρέψτε μου να σας φέρουμε ένα καλάτι με τα τοπικά προϊόντα του νησιού μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ από εδώ είναι. Μάλιστα, από εδώ. Μπράβο, Ειρήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Και στην οικογένειά σου. Ευχαριστώ, Ελλάδα. Στο όμορφο ναό μας. Το Αγίου Θεοδόρου. Μπροστά σας. Είναι το έγγραφο Σαρτέρ, άντρες γα, όλιος πύργος, που σημαίνει οι άντρες είναι το σημαντικότερο αγαθό, το ανθρώπινο δυναμικό μας και όλοι οι άγιοι προστάτες του νησιού μας. Ο Ταξιάρχης, η Παναγία της Αγιάς σου, ο Άγιος Ραφαήλ, το κάστρο της Μυτιλίνης. Προσθέτουμε βέβαια άντρες και γυναίκες. Και γυναίκες. Να ευχηθώ σε εσάς, σε όλα τα στελέχη της Αρχαίας, να έχουμε μια καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα. Θέλω να ευχαριστήσω και τον ανθρώπινο και τις όπλες δυνάμεις για την υποστήριξη την οποία παρέχουν και στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης
καθώς και οι έντες να μην συμμετέχουν σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε. Δεξιά, δεξιά, Πέτρο, δεξιά, μέσα. Χαρά και τιμή, κύριε, πρέπει να θυμάται από την παρουσία σας. Η χαρά είναι δικιά μου. Δεν είχα ξανάρθει. Ανταποκρίθηκα. Πηγαίνουνε προς το καλύτερο. 21 θα είναι καλύτερο, θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός. Σταδιακά, θα αφήσουμε πίσω. Καλή χρονιά σας και στις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, υγεία πάρα πολλά. Καλή χρονιά. Εδώ είναι τα δύο τραπέζια που θα υπάρχει διοικητικός υπάλληλος που θα καταγράφει τα προσωπικά δεδομένα τους. Γιατρός θα ελέγχει το συγκεκριμένο ιατρικό εισαγωγικό, θα εγκρίνει τον εμβολιασμό, θα περνάνε σε μία από τις πέντε καρέκλες που υπάρχουν. Από επισκέπτρια υγείας θα γίνεται η έγκριση του εμβολίου. Θα παραμένουν τουλάχιστον 20 λεπτά στο σημείο αυτό. Υπάρχει χώρος που έχει προβλεφθεί για να γίνεται η διάλυση των διαλυδίων, η αναρρόφηση σε σύρυγμα. Όπως βλέπετε πάντως, είναι μια χαρά. Έπρεπε να μας προτιμήσετε να εμβολιαστείτε στην Ακριτική Μυτιλίνη, όπως βασκόλαβε η Αθήνα. Καμία απολύτως παρενέργεια. Υπάρχει και η δεύτερη δόση. Θα μας προτιμήσετε συμβολικά. Γεια σας, κύριε Καλλιτέχνη. Του Προέδρου, θα είμαι εμβολιαστή εγώ. Εννοείται. Ευχαριστούμε για την προτίμηση. Λοιπόν, υπάρχει χώρος πίσω, άρα έχουμε κάποια ανακοίνωση. Υγειονομική ή πρόθυμη να μεταφέρουμε εδώ, έτσι. Έχουμε αρκετή συμμετοχή, έχουμε και άλλους που δεν πρόλαβαν να δηλώσουν συμμετοχή. Έχουμε προβλέψει να υπάρχει μια λίστα με προτεραιότητα στα κενά που θα υπάρχουν να συμπεριληφθούν ώστε να μην χαθεί καμία δόση. Και ελπίζουμε να καλυφθεί. Είστε καλά οργανωμένοι και όλα θα πάνε καλά. Θεωρούμε ότι με ασφάλεια θα εμβολιαστούν τώρα το υγειονομικό προσωπικό, μετά ο γενικός πληθυσμός. Η ιδιότητα του Προέδρου της Ελληνικής Κυβερνήσεως υποδηλεί το πραγματικό ενδιαφέρον για το έργο το οποίο επιτελείται στο μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα του νησιού μας. Και μας τιμά και περιποιεί ιδιαίτερη τιμή εδώ παρουσία σας. Για να θυμάστε, σε ανάμεση επισκέψη αυτής, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ένα κλάδο ελιάς. Ένα κλάδο ελιάς το οποίο συμβολίζει πρώτα απ' όλα την παραγωγικότητα του νησιού μας. Δεύτερον, είναι το σύμβολο της ειρήνης. Και τρίτον, είναι το σύμβολο της εξουσίας, της δύναμης και της νίκης. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να νικάτε για το καλό της πατρίδας μας, για το καλό του ελληνικού λαού. Και καλή χρονιά να έχει. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι το νοσοκομείο έχει σηκώσει μεγάλο βάρος. Το σήκωσε όχι μόνο φέτος, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Ένα νοσοκομείο στο οποίο στάθηκε το έκδοση των περιστάσεων. Χαίρομαι που μου δίνει τη δυνατότητα να το επισκεφθώ. Θέλω να ξέρετε ότι στηρίζουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όχι μόνο τώρα, κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτοφανούς κρίσης. Το στηρίζουμε με ανθρώπινο στατικό, με εξοπλισμό. Χαίρομαι που μαθαίνω ότι θα δημιουργηθούν δύο καινούργια κρεβάτια παιδικής θεραπείας στο νοσοκομείο σας. Θα έχει πια 7 στο σύνολο, το οποίο νομίζω ότι είναι ένας απολύτως επαρκής αριθμός για να καλύψει τις ανάγκες του νησιού. Αλλά στηρίζουμε και με ανθρώπινο δυναμικό, το γνωρίζετε εδώ. Και βέβαια με το που θα περάσει η πανδημία, η μεγάλη μεταρρύθμιση για το νέο εθνικό σύστημα της υγείας, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με μεγάλη μεθοδικότητα, θα αποκτήσει καινούργια δυναμική. Οπότε σε όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρούς, νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, στη διοίκηση προφανώς, τον κύριο Υπεάρχη, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία δουλειά, διαχειριζόμενος μια εξαιρετικά δύσκολη υγειονομική περιφέρεια με τόσες νησιωτικές ιδιαιτερότητες. Καλή χρονιά, υγεία και χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να επισημάνω το γεγονός ότι το νοσοκομείο στάθηκε όρθιο ακριβώς χάρη των υπεράνθρωπων προσπαθειών που κατέβαλε όλοι οι επαγγελματίες υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικοί, διοικητικοί, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο σύστημα και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Ευτυχώς κρατηθήκαμε, είχαμε την αυτάρκειά μας και αντιμετωπίστηκε και επίζωμε και του χρόνου που μας έρχεται να είμαστε ακόμα καλύτεροι με τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Μια ευχή. Καλή χρονιά.
Yeah.